θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και σε όλες, να είναι πραγματικά μια καλύτερη χρονιά και στην αγορά να αρχίσει, η ελπίδα της αγοράς είναι να αρχίσει να υπάρχει μια κίνηση. Η φετινή χρονιά των Χριστουγέννων, παρά και κάποια χρήματα που πέσανε στους συνταξιούχους, κάποια επιδόματα που δόθηκαν στο τέλος και κάποια τέτοια, δεν κατέληξαν στην αγορά. Αυτό έχει την εξήγησή του. Έχει την εξήγησή του ότι όλοι είμαστε τόσο πιεσμένοι που πιθανόν από αυτά τα χρήματα πήγαν σε υποχρεώσεις. Η αγορά, να σας πω ειλικρινά, δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, αλλά την εικόνα που έχω γενικά, δεν δούλεψε. Και μπορώ να πω ότι δεν δούλεψε, είναι πολύ χειρότερα από τα περσινά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πολύ, δηλαδή τα ποσοστά έτσι πόσο περίπου. Δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή άμεσα να δώσω κάποια ποσοστά. Εγώ σας λέω ότι δεν δούλεψε η αγορά και φάνηκε όλες τις μέρες. Δηλαδή, αν να δούλεψε 2 απογεύματα και 2-3 πρωινά, δηλαδή που κινήθηκε περισσότερος κόσμος, στα ταμεία μας όμως δεν το είδαμε αυτό. Πιστεύω ότι οι υποχρεώσεις του κόσμου είναι τόσο μεγάλες. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που από εδώ και πέρα πρέπει κάτι να αρχίσει να αλλάζει. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, ο κόσμος της αγοράς έχει γονατίσει κι άλλος φέτος. Πιστεύω ότι με κάποια πράγματα που δόθηκαν και με την ασφάλειά μας που θα είναι βάλση των εσόδων μας, θα έχουμε μια ελάφρυνση. Αυτό όμως δεν είναι το κυρίαρχο. Αν δεν αρχίσει να κινείται η αγορά, ο κόσμος πάλι να αρχίζει να αγοράζει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και αυτό λοιπόν έγινε στην οικονομική κατάσταση που υπάρχει και που δυστυχώς δεν έχει φανεί ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αλλαγή στην αγορά. Κατά πόσο είστε αισιόδοξοι ότι βάσει και των νέων φόρων που έχουμε από την πρώτη του μήνα, που ανεβαίνουν πολλά είδη ευρείας κατανάλωσης, ο κόσμος αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να κινηθεί στην αγορά? Αυτό που γνωρίζω ότι ανεβαίνουν κάποια είδη όπως τα καπνικά και ο καφές. Δεν νομίζω ότι είναι το καταλυτικό αυτό. Βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του, έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Το πράγμα έγινε στην υψηλή φορολόγηση που υπάρχει και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Υπάρχει μια υψηλή φορολόγηση που την νιώθουμε όλοι μας. Ο κόσμος των ελεύθερων επαγγελματιών έχει γονατίσει όχι τα τελευταία 2 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει γονατίσει εδώ και τώρα 6 χρόνια. 6 χρόνια πλήττεται και δεν ξέρει πώς μπορεί να σηκωθεί πάνω, να σηκώσει κεφάλι. Ό,τι ελαφρύς και να δοθούν στους συναδέλφους μου, πιστεύω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο, τι εννοούμε. Χρήματα, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν χαρίζονται. Ένα συνάδελφός μου χρωστάει αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα στο ταμείο του. Είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσει και πολύ δύσκολο να πάρει σύνταξη. Εξαρτάται και την ηλικία που βρίσκεται. Δηλαδή, ένα συνάδελφός μου που είναι αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 60 του και χρωστάει π.χ. ένα ποσό στην ασφάλειά του 30.000 ευρώ, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει, ακόμα και με τα ευνοϊκά μέτρα που θα εφαρμοστούν και την ευνοϊκή ασφάλιση που θα έχουμε βάσει, που είναι πιο δίκαιο, βάσει των καθαρών μας κερδών, έτσι, που η πλειονότητα των χιωτών επαγγελματιών εμπίπτει σε αυτό. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου θα έχει μείωση στα ασφαλιστικά ταμεία. Βέβαια, υπάρχουν και ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ μικρό, το οποίο θα δεχτεί αύξηση στα ταμεία. Αυτό γίνεται, το καταλαβαίνετε, για να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και να μπορέσει και ο αδύναμος να σηκώσει κάποια στιγμή κεφάλι. Βέβαια, εγώ δεν μ' αρέσει να λέω να ορειοποιώ τις καταστάσεις. Κάποιοι συνάδελφοί μου γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έτσι. Και ζούμε σε μια κοινωνία την οποία, αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα χαριστούν κάποια χρήματα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Θεωρείτε ότι έρχονται λουκέτα στην αγορά, όπως μιλάτε έτσι, εγώ και με βάση τα δεδομένα θεωρώ, που έχετε? Εγώ παρακολουθώ πολύ την αγορά της ΙΟΥ και για πολλούς και διάφορους λόγους. Πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο, εκτός δηλαδή κάποιος να θέλει να τρώει τις σάρκες του. Έτσι, είναι ξεκάθαρο.